Όταν στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη ξεκινούσαμε να ανέβουμε για μια βόλτα στο Καϊμάκ με σκοπό να κάνουμε την πρώτη μας κατεβασιά εν ώψη της νέας σεζόν που ξεκινούσε, σίγουρα δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ήμασταν στο ξεκίνημα μια σεζόν που έμελε να είναι η καλύτερη της τελευταίας δεκαετίας. Μια σεζόν που ξεκίνησε από τις αρχές Δεκεμβρίου και τελείωσε στα τέλη Μαΐου. 6 μήνες στα ελληνικά βουνά που έμοιαζαν με όνειρο που δεν ήθελε να τελειώσει. Ξεκινάει η χιονοδρομική σεζόν λοιπόν αρχές Δεκέμβρη. Τα χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούν μετά από πολλά χρόνια πριν από τα Χριστούγεννα και επειδή είμαστε καμένοι από τις δύο προηγούμενες χρονιές, δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που γίνεται. Τα βουνά μας πίτα στο χιόνι, σε πλήρη λειτουργία τα χιονοδρομικά κέντρα, ο κόσμος να σειραίει στα βουνά με τρελούς ρυθμούς που θυμίζουν άλλες εποχές και εμείς να λέμε δεν μπορεί, κάποιος μας κάνει πλάκα, κάτι θα στραβώσει, θα ξαναγίνει κανένα lockdown, θα κλείσουν όλα. Θα στραβώσει ο καιρός, δεν θα ρίξει χιόνι Ιανουάριο-Φεβράριο, θα μπει ο Μάρτης, θα ανεβάσει θερμοκρασίες, θα τα λιώσει όλα. Κάτι θα γίνει ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Για καλή μας τύχη δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Ο κορονοϊός και τα lockdown έμοιαζαν πλέον μακρινή ανάμνηση, ο κόσμος συνέχισε να σειραίει στα χιονοδρομικά, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος πήγαν φανταστικά από χιονοπτώσεις και απολαύσαμε εξαιρετική ποσότητα και ποιότητα χιονιού και πάρα πολλές μέρες με πούδρες. Ενώ μετά από 2 χρόνια καταφέραμε και να ταξιδέψουμε και να απολαύσουμε το σκι εκτός συνόρων. Ακόμα και η άνοιξη όμως συνέχισε ιδανικά. Χωρίς ψηλές θερμοκρασίες και με αρκετές χιονοπτώσεις, το χιόνι διατηρήθηκε άψογα, κάναμε πολύ και καλό ανοιξιάτικο σκι, βγάλαμε φοβερά γούστα και ακόμη και όταν έκλεισαν τα χιονοδρομικά κέντρα, καταφέραμε να κάνουμε ορειβατικό σκι μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ήταν λοιπόν μια ονειρεμένη σεζόν από όλες τις απόψεις. Θα έλεγα μια σεζόν που συναντάς μια φορά στα 10 χρόνια στα ελληνικά βουνά. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά και με τη συμμετοχή όλων σας να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα της Αρκούδας και να ζήσουμε κι άλλες τέτοιες σεζόν. Γιατί όχι και από φέτος ακόμη. Άλλωστε δεν νομίζω ότι θα χάλαγε κανέναν μια back-to-back σεζόν όνειρο. Καλό χειμώνα να έχουμε, με υγεία και ραντεβού στα βουνά.